Πολύτικο τσουρέκι. Υλικά για 3 με 5 τσουρέκια. Ένα 200 αλεύρι σκληρό κατάλληλο για τσουρέκια. 350 γραμμάρια ζάχαρη. 200 γραμμάρια βούτυρο αγελαδινό, λιωμένο και χλιαρό. 4 αυγά ελαφρά χτυπημένα. 400 ml χλιαρό γάλα πλήρες. Ένα κουταλάκι του γλυκού μαστίχα κοπανισμένη. 2 κουταλάκια του γλυκού καρδάμωμο κοπανισμένο. 1 κουταλιά της σούπας μαχλέπι. 100 γραμμάρια φρέσκια μαγιά. Ένας λοβός βανίλιας ή ένα φακελάκι άρωμα βανίλιας. Ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Αμύγδαλα φιλέ, σουσάμι ή παπαρουνόσπορο για το γαρνίρισμα. Αρχικά παίρνουμε το μικρό μπολ, ρίχνουμε μέσα 2-3 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 1-2 κουταλιές της σούπας ζάχαρη και τη μαγιά αφού τη θρηματίσουμε με τα χέρια μας. Λίγο από το χλιαρό γάλα, το 1 τρίτο της ποσότητάς του, ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε έναν αραιό χυλό. Το σκεπάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη για 15 λεπτά μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει. Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ το αλεύρι κοσκινισμένο. Το αλεύρι δεν το ρίχνουμε εξ αρχής όλο. Το αλάτι, τη βανίλια, και ανακατεύουμε με μία σπάτουλα. Μετά προσθέτουμε τα αυγά ελαφρά χτυπημένα. Κρατάμε μία πολύ μικρή ποσότητα από αυτά για να αλείψουμε τα τσουρέκια στο τέλος. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, καρδάμωμο, μαστίχα, μαχλέπι μέσα στη ζάχαρη και τα αναμειγνύουμε. Τα αδειάζουμε στο μπολ με το αλεύρι. Ανακατεύουμε ξανά λίγο με τη σπάτουλα. Τέλος, ρίχνουμε και το μείγμα της μαγιάς, το γάλα και το μισό λιωμένο βούτυρο. Το υπόλοιπο θα το κρατήσουμε για να ζυμώσουμε στο τέλος το ζυμάρι. Αρχίζουμε να ζυμώνουμε με τα χέρια ή τοποθετούμε το γάντζο της ζύμης στο μίξερ. Όταν δούμε ότι έχουμε μία ζύμη ελαστική και βαριά, προσθέτουμε σιγά σιγά το αλεύρι που έχουμε κρατήσει και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε. Η ζύμη είναι μαλακή και απαλή, αλλά δεν πρέπει να κολλάει στα χέρια. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το υπόλοιπο λιωμένο βούτυρο. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το λιωμένο βούτυρο και διπλώνουμε τη ζύμη. Αυτό το κάνουμε μέχρι να τελειώσει όλο το βούτυρο. Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να φουσκώσει. Θα χρειαστεί τουλάχιστον 2 ώρες. Όταν διπλασιαστεί σε όγκο, ζυμώνουμε ξανά τη ζύμη ελαφρά. Δηλαδή, ξεφουσκώνουμε με τα χέρια μας τη ζύμη, την διπλώνουμε ξανά και την αφήνουμε να φουσκώσει ακόμη μία φορά. Όταν δούμε ότι η ζύμη έχει φουσκώσει καλά για δεύτερη φορά, την ξεφουσκώνουμε πάλι με τα χέρια μας και ξεκινάμε να πλάθουμε τα τσουρέκια. Μοιράζουμε τη ζύμη σε ίσα μέρη. Αυτή η ποσότητα που φτιάξαμε θα φτάσει να κάνουμε 3 έως 5 τσουρέκια ανάλογα με το μέγεθός τους. Μπορούμε να κάνουμε την κλασική πλεξίδα ή διάφορες άλλες πλέξεις. Thank you.
Φροντίζουμε τα κορδόνια της ζύμης που χρησιμοποιούμε να έχουν την ίδια ποσότητα, να είναι όμοια. Πλάσουμε τα τσουρέκια, τα βάζουμε πάνω σε λαμαρίνα που έχουμε καλύψει με λαδόχαρτο. Απλώνουμε πάνω τους με πινέλο, μικρή ποσότητα από το χτυπημένο αυγό. Τα πασπαλίζουμε με αμύγδαλο ή σουσάμι ή παπαρουνόσπορο. Τα αφήνουμε να φουσκώσουν ξανά για περίπου μία ώρα και τα ψήνουμε για 30 περίπου λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς με αντιστάσεις. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.